Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα εντελώς διαφορετικό unboxing. Ένα unboxing για ένα powerbank που προμηθεύτηκα πρόσφατα, το Intenso 5200 powerbank, το οποίο το βρήκα σε προσφορά σε ένα ελληνικό κατάστημα, το πήρα στα 17 ευρώ και μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν από τα πιο φθηνά powerbank με την συγκεκριμένη χωρητικότητα. Έχει 5200 mAh, που σημαίνει πόσο ρεύμα μπορεί να διαχειριστεί ανά ώρα το συγκεκριμένο. Είναι για smartphones, tablet και άλλες κινητές συσκευές, όπως για MP3, κάμερες, e-book readers, για controllers οι οποίοι για κονσολίτσες ή φορητές. Πολύ ωραίο, πολύ μικρό, συμπαγές, πρακτικό. Είναι χρήσιμο όταν πηγαίνουμε ταξίδια, τουλάχιστον εγώ το πήρα και όταν αρχίσω να, επειδή σε λίγο καιρό υπάρχει περίπτωση να κάνω κάποια ταξίδια, μπορεί να μου χρειαστεί να φορτίζω το tablet μου ή να φορτίζω το κινητό μου σε περίπτωση ανάγκη, ειδικά όταν ταξιδεύεις και είσαι μέσα σε καράβι 8 και 9 ώρες μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σου, όλοι κυνηγάμε μία μπρίζα για να συνδέσουμε και να φορτίσουμε το κινητό μας. Με το συγκεκριμένο μπορώ να έχω δύο φορτίσεις στο κινητό που έχω στην κατοχή μου αυτή τη στιγμή, το 5200 το Lumia. Οπότε δεν έχω θέμα, αντέχει και παραντέχει, μπορεί να μου βγάλει αρκετές μέρες. Αλλά ας μην σας τρώω το χρόνο στα τζάμπα, πάμε να δούμε το κουτάκι. Αρκετά βαρύ το κουτί θα έλεγα. Να δούμε από τι αποτελείται το συγκεκριμένο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι το manual με τις οδηγίες σε διάφορες γλώσσες και με κάποιες απαγορευτικές λειτουργίες για το πώς να μην το χρησιμοποιήσουμε. Πάρα πολύ ωραίο. Στα αγγλικά βέβαια, ελληνικά ούτε λόγος. Και πάμε στη συσκευή αυτή καθεαυτή. Η συσκευή είναι το πακετάρισμα είναι πάρα πολύ ωραίο, προστατευτικό. Ας ξεκινήσουμε, όπως έχει δει σε όλο το unboxing, ξεκινάω από τα περιφερειακά, τα γύρω-γύρω και στο τέλος πάμε στο κύριο ζουμί. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό εδώ, ας τα ανοίξω κιόλας γιατί θα χρειαστεί. Λοιπόν, το πρώτο πραγματάκι που βλέπουμε είναι το καλώδιό του, το οποίο χρησιμοποιείται για δύο λόγους. Είτε για να φορτίσουμε προφανώς το tablet μας, για να φορτίσουμε την μπαταρία, να τη γεμίσουμε από τον υπολογιστή μας, η συγκεκριμένη δηλαδή το βάζουμε ώστε να φορτίσει, αν και μισό λεπτάκι, είναι micro USB σε USB, περιμένετε λίγο για να είμαι ακριβής σε αυτά που σας λέω, γιατί τώρα έτσι όπως το βλέπω είναι λίγο περίεργο, μισό. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συσκευή μας. Πάρα πολύ ωραίο. Μοιάζει με λίγο πιο μεγάλο σπιρτόκουτο με κάποια συγκεκριμένη μάρκα γυναικείων τσιγάρων. Έχει το σύμβολο της Intenso, βλέπετε εδώ πέρα. Θυμίζει λίγο Intel έτσι η γραμματοσύρα. Και από πίσω έχουμε έναν αισθητήρα υποτίθεται μαζί με το power button. Δηλαδή εδώ πέρα είναι το power button. Βλέπετε αυτή τη στιγμή έχει κάποιες φορτίσεις μέσα. Ξαναπατήσω να δείτε. Έχει λίγη ζωή, οπότε εδώ είναι ένας αισθητήρας που μας λέει πόσο ζωή έχει το συγκεκριμένη συσκευή. Πάρα πολύ όμορφο, κυλινδρικό, βλέπετε πως είναι. Από την κάτω πλευρά έχουμε τη USB μας, στην οποία μπαίνει αυτό το καλώδιο. Και δεν σας σταμάτησα πριν, γιατί λοιπόν, εδώ πέρα είναι πως η συγκεκριμένη τράπεζα μπαταρίας, power bank, δίνει σε... δεν το είχα δει. Λοιπόν, εδώ πέρα βάζοντάς το, συνδέουμε το κινητό μας, πολύ ωραία, για να το φορτίσουμε. Από την άλλη πλευρά, γι' αυτό σας λέω, ήταν μαύρο και δεν φαινόταν καν. Από αυτή την πλευρά, έχουμε, εδώ να εστιάζει η κάμερα λίγο, έχουμε μια υποδοχή εδώ πέρα για να βάζουμε την micro USB ώστε να το φορτίζουμε. Οπότε εμείς εάν θέλουμε το συνδέουμε και ανάποδα το καλώδιο ώστε από εδώ από το πλάι μπορεί να φορτίσει είτε από τον υπολογιστή μας είτε από την πρίζα USB που έχουμε και συνδέουμε το κινητό μας. Οπότε
Πάρα πολύ πρακτικό, πολύ κοντοκολλώδιο όμως. Πρέπει, ας πούμε, αν θέλουμε να το καρφώσουμε στον τοίχο, και αυτή είναι μια ένσταση, ρε παιδί μου, θέλουμε να το βάλουμε σε μια μπρίζα στον τοίχο. Ωραία. Λίγο πιο μακρύ καλώδιο, δεν είναι κακό. Βέβαια είναι καλό από την τέτοια ότι μπορούμε να έχουμε όταν φορτίζουμε τη συσκευή μας ανάποδα. Μπορούμε να την έχουμε πάρα πολύ κοντά και να μην ταλαιπωρούμαστε. Αλλά ας πούμε κάποιο ιθύρης USB του υπολογιστή του είναι πολύ πιο μακριά και θα κρέμεται. Ένα πιο μακρύ καλώδιο. Οπότε θα συνιστούσε αν κάποιο την προμηθευτεί τη συγκεκριμένη power bank να έχει στην κατοχή του ένα λίγο μακρύτερο καλώδιο για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του γιατί δεν βλέπω φως. Αλλά κατά τα άλλα αρκετά στιβαρή, αρκετά όμορφη, πολύ στιλιστικό. Η αλήθεια είναι ότι άμα το βάλετε στην τσέπη σας είναι λίγο βαρύ. Είναι αρκετά βαρύ θα έλεγα. Αλλά αν το βάλετε στην τσέπη σας μπορείτε, δεν πιάνει πάρα πολύ χώρο. Και μπορείτε να πάτε ένα ταξίδι ή μια βόλτα ρε παιδί μου στην εξοχή και να ξέρετε ότι τουλάχιστον θα έχετε δύο φορτίσεις για το κινητό σας. Είπαμε παίρνει μέχρι 5.200 mAh μέσα η συγκεκριμένη. Αυτό εδώ ήταν Powerband 5200 T-Intenso, δύο υποδοχές, ένα διπλό καλώδιο διπλής λειτουργίας βασικά, το οποίο κάνει είτε για να δίνουμε ρεύμα σε συσκευές, tablet, κινητά, είτε για να το φορτίζουμε από τον υπολογιστή μας, είτε από μια μπρίζα ρεύματος. Βέβαια, εάν κάποιοι έχετε iPad ή οτιδήποτε, εννοείται ότι θα βάλετε τον δικό σας. Επίσης, ένα αρνητικό, το οποίο δεν είχε διάφορους adapters για κάποιες άλλες συσκευές. Οπότε περιοριζόμαστε μόνο στη micro USB χρήση. Βέβαια θα μου πείτε τα περισσότερα κινητά είναι micro USB. Αλλά εντάξει, όποιος έχει διαφορετική συσκευή, καλό θα ήταν να έχει το δικό του adapter. Εγώ το βρήκα στα 17 ευρώ και μ' άρεσε γιατί είδα ότι τα συγκεκριμένα, τις συγκεκριμένες power bank κυμαίνονται πάνω από 30-40 ευρώ. Και απλά δεν ξέρω. Η Intesa, να σα πω, είναι έτσι και έτσι εταιρεία. Αν και δεν είμαι απογοητευμένο από ό,τι έχω πάρει μέχρι τώρα, μου έχει βγάλει αρκετά value. Θα το δοκιμάσω και αν έχω κάποια ένσταση, θα τα συζητήσουμε στα σχόλια. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Check Tech Now. Ήμουν ο Κώστας. Καλά να περνάτε. Γεια σα. Break it down and roll it up.